το όνομά μου είναι Τρίφωνας. Μάλιστα. Και το επίθετο Κοκαλιάρης. Στην εκπομπή σας ήρθα για να διδάξω τη χημεία. Είμαι από τον πατέρα μου, έχουμε μια κληρονομικότητα στη χημεία, απάνω στη γυναίκα. Χημεία πάνω στη γυναίκα. Τι είναι το σεξ. Να αρχίσω. Τη χημεία. Όχι, η χημεία τελείωσε. Όλο γκρίνια, ζήλια. Γκρίνια, ζήλια, ξυλοδαρμό, ξύλο. Η κυρία αυτή. Ξυλοδαρμό. Ξυλοδαρμό, σήκωνε χέρι. Α, ζήσατε. Σήκωνε χέρι απάνω. Εκείνη σήκωνε χέρι σε σένα. Εκείνη, ναι. Σε εκεί που καθόμαστε, κάμια στο κεφάλι. Έχω τα νεύρα μου, λέει, και μου μιλάς. Και τάκ, μου κοπάνε η μία. Σε κουτούπωνε δηλαδή. Με κουτούπωνε, ναι. Τη σιδέρωνα, τη έπλανα, τη έκανα όλε τι δουλειέ. Τη έβανα πλυντήριο, τα πάντα. Τη σκούπιζα το σπίτι, το φαΐ της έτοιμο απάνω στο τραπέζι. Ερχότανε, εγώ έχω νεύρα, πάνω να κοιμηθώ, μου λέγε. Και μην με ενοχλείς. Αν σε πάει καλά, προσέχουμε. Μου λέγε, δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς τι έλεγε. Από εδώ και κάτω, από τη μέση και κάτω είναι άλογο και από τη μέση και πάνω είναι αγελάδα. Κάθεσαι και της λες ότι από τη μέση και κάτω είμαι άλογο, ναι, και από τη μέση και πάνω είναι αγελάδα. Το άλογο, να πούμε, με την αγελάδα. Εκεί που τρώγατε, να πούμε, σώνα δυο σφαλιάρες η πίτσα και ξανακαθότανε. Για ποιο λόγο το κάνεις πίτσα με αυτό, τι σου βγάζει αυτός ο άντρας από μέσα σου? Εκεί την ώρα αισθανόμουν επίθεση. Γιατί μπορείς να μην απλώνει το χέρι να χτυπήσει, ναι, αλλά όταν το ανοίγει αυτό, ναι, ναι, βγάζει πίκρα, δηλητήριο. Μάλιστα. Οπότε εγώ η μόνη μου αυτή ήταν να του δώσω κραπ μία. Μάλιστα. Και όπου πάει. Και δεν μίλαγε εκείνος. Όχι, του άρεσε. Γιατί δύο χρόνια πόσες έχει φάει, ερώτα του. Η εξήγηση μόνη της είναι άλλη και η εξήγηση στην εξήγηση είναι κάτι άλλο. Είναι παρόμοια. Παρόμοια είναι. Ποια είναι η διαφορά της εξήγησης της σκέτης με την εξήγηση στην εξήγηση? Δηλαδή να μου εξηγήσει, ναι, τι της έκανα και έφυγε με τα δικαιολογητικά. Ωραία. Αυτό είναι η εξήγηση. Ναι. Η εξήγηση στην εξήγηση τι είναι? Η εξήγηση στην εξήγηση. Δηλαδή έφυγε από το σπίτι μου, ναι, να γυρίσει πάλι και να μου πει το πρόβλημα που έφυγε με δικαιολογημένη δικαιολογία. Εγώ να πλύνω στην κουζίνα, εγώ να μαγειρεύω, εγώ να βάλω πλυντήριο, εγώ να σπάω το κρεβάτι, εγώ να αλλάζω στρώσει σε το κρεβάτι. Τα πάντα όλα εγώ. Λέω, τι θα σου φέρω να φάω από το πουλιόνι, κορίτσι μου. Και εγώ φερανί, μου λέει κοτόπουλο. Εγώ φέρω κοτόπουλο να φάμε. Μου τραμμένη, κάπω έτσι ήταν. Εκεί ήταν, με κοίταζε, σοβαρή. Ναι. Λέω, τι έγινε, αγάπη μου, τι σημαίνει, σημαίνει τίποτα, λέω, τίποτα. Να πάρουμε κάτι για το τηλέφωνο, δεν μιλάω, φάγει μου, είναι σου. Έτσι, όταν το έλεγε αυτό, όπω μου το λε εμένα, ναι, τώρα. Πε και αυτά που έλεγε με το χέρι τώρα, που είδα εγώ πριν. Αγάπη μου. Αγάπη μου, θέλει να πάρουμε κανένα γιατρό, να φέρω κανένα κολέγιο να σου κάνει μοντιά, δούμε τι συμβαίνει. Αν πάει καλά, είναι εγκυμοσύνη σου. Υπήρχε στιγμέ που ερχόταν και με φύλακε στα χείλη επί 10 δευτερόλεπτα. Δεν ποτέ δεν αυτό. 10 δευτερόλεπτα να φύλακε στα χείλη. Τι έπαθε, λέω, θα πεθάνουμε, λέω, αύριο, τι γίνει. Τι έπαθε, λέω, με μια. Θα πεθάνουμε, λέω, θα πεθάνουμε. Γιατί δεν το λες αυτό? Γιατί με βρει πολύ ωραία στα χέρια. Δεν μπορώ να πάρω λίγο. Από τη μύτη να πει όλιο. Είμαστε και εδώ και τη μύτη, λέω. Έτσι θέλω, έτσι σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Δεν μπορώ να προκαλώ να δεν μπορώ να βάλω τέτοια σιγά. Είσαι τα λέω μισό. Είσαι η ζωή μου, είσαι η καρδιά μου, είσαι η ζωή, αλλά να πνέει μου, λατρεία μου. Και με πάθο. Με γλώσσα, με. Σε παρακαλώ. Αγαπάω τον έρωτα, λέω ότι την αγάπη θέλω ακόμα παρόλα την ηλικία, δεν τα βάζω κάτω. Είναι τούρμπος. Δεν αφήνω να περάσει ούτε θηλή κι άλλα αφήνω από μπροστά μου. Αν μου τύχει και καμιά τριαντάρα μπροστά μου, δεν τη χαρίζω. Έχω πάει με πολλές γυναίκες διαφόρων εθνικότητων. Mm-hmm. Με Τουρκάλες, με Ιταλίδες, με Γερμανίδες, σε Πανίδες. Τώρα εσύ είστε παντρεμένος όμως, ε? Ναι. Είπα, παντρεμένος και έχω οικογένεια και αγκόνια. Επειδή δηλαδή θα βρω μια γυναίκα, τριαντάρα τη γουστάρω να μην πάω, δεν της λείπει τίποτα τη γυναίκα, όλα τα έχει, οπότε... Ναι, είπε ότι δεν θέλει γάμο, ε! Δεν θέλει γάμο γιατί είναι παντρεμένος! Μια τάξα που είναι παντρεμένος και θέλει σεξ, μόνο σεξ! Εγώ θέλω μια τριαντάρα γυναίκα για σεξ, για κρεβάτι, να της αλλάξω τα φώτα σαν βαρβάτο κρυάρι που είμαι. Πόσο χρόνο είστε, κυρία? 42. Μεγάλη. Δεν γίνεται. Δεν σκάνω. Για μένα όχι. Γιατί? Είσαι μεγάλη. Τι λες, βρε, που είμαι μεγάλη? Μεγάλη είσαι. Εγώ θέλω... Ο παλιός ο λύκος θέλει φρέσκο μικρό αρνί, φρέσκο αρνί. Τι να του κάνεις τα αρνί, εσύ μανάρα, τι του δες τα αρνί. Εσύ θες μπορείς να ρεμέξ. Εγώ μπορώ 42. Εσύ μπορείς. Κόφτηνε. Να σε
έχει κόψει λίγο στο λιμό. Μην υβριάζεις σήμερα. Εγώ έμεινα στο ύψος μου και ξεκολουθούσα πάλι τον ίδιο ρυθμό. Τη λάντζα σου και τα λοιπά. Τη λάντζα, τα ζώα, τα άλογα σου. Γοητευτής των αλόγων. Ποιος? Γοητευτής των αλόγων. Γιατί σήμερα και μου αρέσουν τα άλογα, σκυλάκια, γάτες, τα πάντα όλα τα ζώα. Γοητευτής των ζώων. Ναι, γοητευτής των αλόγων, τα σκυλάκια. Μ' άρεσε και μου αρέσει ακόμα δηλαδή, να είμαι γοητευτής των αλόγων. Βέβαια. Κάνω υπασία, κάνω τα πάντα. Μάλιστα. Ο Λάκος κάποια φάβα υπάρχει. Ο Λάκος κάποια φάβα. Είχε το σκοπό της. Λέει, κατέβω άντρα μου να πούμε ένα θέμα σοβαρό. Να κατέβεις εσύ από τον όροφο που έχεις πάει να κοιμηθείς, να κατέβεις πού, στο ίντερνετ καφέ. Όχι, στο δεύτερο όροφο, με την αφέντρα. Να μου πει κάτι. Θα κατέβεις από τον πρώτο όροφο στο δεύτερο. Ναι, στο δεύτερο. Οκ. Λέει, αντρούλη μου, θα σου πω ένα καλό μυστικό. Εγώ γυλούσα, δεν με καίγει τίποτα. Νόμιζε ότι θα σοκαριστήσει η αφέντρα. Αφέντρα, πες μου, λέει, μην πάρει και κάποια καρδιά, κανένα έμφραγμα. Ναι, τη γλέταγες εσύ. Ναι, εγώ τη φιλτράρζα αλλιώς. Τη φιλτράριζες. Τη φιλτράζα με φίλτρο. Ναι, με φίλτρο, εντάξει. Δεν είχα καφέ όμως. Ψάχνω κάποιο κλικ. Οκ. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, πάμε. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Και εμείς αγαπάμε. Και εμείς αγαπάμε. Όχι μόνο για όνομα του Θεού. Και εμείς αγαπάμε. Το ελληνικό σύστημα, πώς σας το πω. Το πλήθος όλο. Κύριε Τρίφωνο, μπορώ να σας μιλάω στον ελληνικό. Ναι, πολύ ό,τι θες. Δημοκρατία, γιατί έχουμε δημοκρατία. Το όνομά της να το μάθουμε. Το όνομά σας, αν επιτρέπετε. Ευμορφή. Ευμορφή. Σου κατάλαβα. Ευμορφή. Ευμορφήλη. Φίλοι. Ναι, με φωνάζουνε. Λίγο δύσκολο, αλλά ωραίο όνομα. Θα το συνηθίσουμε. Θα το συνηθίσουμε. Εμένα ο κύριος Τρίφωνος με ενδιαφέρει γιατί δεν πιέζει και δεν σφίγγει. Έτσι. Έχω πρόβλημα με αυτό. Όχι, δεν έχω σφίξει. Θέλω να είσαι άνετη. Άνετο πολύ. Τρίφωνά μου. Ναι. Σε αυτό το σημείο θα σε εγκαταλείψω εγώ. Κι εγώ. Το ξέρω. Κι εγώ.